Βρισκόμαστε στην Ουάσιγκτον, στην Αερινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου πολλά αναμένεται να ανακοινωθούν αλλά και να κριθούν για την Ελλάδα και το ελληνικό πρόγραμμα. Χθες την Τρίτη, το Ταμείο ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για την οικονομία την ελληνική ειδικότερα. Συγκεκριμένα, έριξε τον πήχη των προσδοκιών στο 2% όσον αφορά την ανάπτυξη για το 2018 και στο 1,8% για το 2019. Η απόκληση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του, ουσιαστικά τον Οκτώβριο του 2017, είναι μεγάλη, καθώς διέβλεπε μία ανάπτυξη της τάξης του 2,6%. Επομένως, οι εκτιμήσεις του Ταμείου γίνονται ακόμα πιο απαισιόδοξες για τη χώρα. Αυτό δημιουργεί μία ακόμη μεγαλύτερη απόκληση σε σχέση με τους Ευρωπαίους δανειστές της χώρας, στην προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός τόπος, ούτως ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, παρέχοντας έτσι μία σφραγίδα αξιοπιστίας στη χώρα, στην προσπάθειά της να επιστρέψει στις αγορές. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα συμβεί σήμερα, Τετάρτη. Ουσιαστικά ανακοινώνονται οι εκτιμήσεις σχετικά με το πλεώνασμα στο δημοσιονομικό παρατηρητήριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πώς δηλαδή θα διαμορφωθούν τα πλεώνασματα τα επόμενα έτη. Και αυτό ουσιαστικά θα γίνει γνωστό στις 4,5 ώρα Ελλάδος. Επομένως, αναμένουμε να δούμε αν επιμένει το IMF ότι δεν είναι δυνατό η Ελλάδα να έχει πλεονάσματα της τάξης του 3,5% που ζητούν και έχουν ουσιαστικά αποφασίσει οι Ευρωπαίοι εταίροι. Επομένως, θα δούμε αν ουσιαστικά θα διαμορφωθεί κάποια σύγκληση ή όχι όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, κάτι που φαίνεται πως όλες οι πλευρές θέλουν.